είναι ο κύριος Δημήτρης Σταθακόπουλος, γνωστός και μη εξαιρεταίος συχνότητα. Καλημέρα, Δημήτρη. Καλημέρα, αγαπητέ Γιώργο, και στους ακροατές. Ευχαριστώ την πρόσκληση, τη φιλοξενία. Καλή εβδομάδα και χαίρομαι που μιλάμε, γιατί και σέβεσαι τον συνομιλητή ακροατή αναλυτή και έχουμε χρόνο να τα αναλύσουμε, γιατί οι συνάδελφοί σου με 3 έως 8 λεπτά μάξιμου που μας δίνουν σαν αναλυτές δεν προλαβαίνουμε να πούμε ότι καλημέρα καλά. Δημήτρη, θέλω να ξεκινήσουμε από αυτό που είπες ακριβώς τη δεύτερη μέρα μετά την καταστροφική πέλαση του σεισμού σε Συρία και Τουρκία, δίνοντας και τα ονόματα 5 εκ των κορυφαίων μεγαλοεργολάβων, αναδόχων κτλ. Της Τουρκίας, είπες έρχεται ο Σονούπο, βρέθηκε ο αίτιος, αυτούς θα κυνηγήσει αφιδώς ο Ερντογάν, όπερ και γένετο. Επί τρεις μέρες έχουμε διώξει εισαγγελείς κτλ. Προφανώς δεν διάβαζες βουλωμένο γράμμα. Έτσι είναι όπως το λες. Λοιπόν, το θέμα μπεσλίτσετε, μπες είναι το 5 στα τουρκικά. Το άρθρο το τον 5 λοιπόν, είναι ενσωματωμένο στη λέξη μπεσλί, τον 5 λοιπόν. Τσετέ σημαίνει συμμορία, ξέρουμε τη λέξη από το 1922 εμείς, από τους τσέτες. Σημαίνει συμμορίες που έσφαξαν τον μικρασιατικό ελληνισμό. Μπεσλίτσετε λοιπόν σημαίνει συμμορία των 5. Αυτό είναι ένα θέμα μεγάλο εδώ και πολλά χρόνια στην Τουρκία, όπου 5 τεράστιες κατασκευαστικές εταιρείες παίρνουν όλους τους δημόσιους διαγωνισμούς και τα δημόσια έργα στην εταιρεία και έχουν δεκάδες θυγατρικές από κάτω, οι οποίες έρχονται ως υπεργολάβοι σε αυτά τα έργα και βεβαίως δεν μπαίνουν μόνο στα δημόσια έργα, μπαίνουν και στις ανοικοδομήσεις ιδιωτικού περιεχομένου ή με κρατική εντολή. Ειδικά τα τελευταία χρόνια έχουν και την εγγύηση του τουρκικού δημοσίου και συμμετέχουν και σε διαγωνισμούς στο εξωτερικό. Και μάλιστα η ευρωπαϊκή νομοθεσία ορίζει ότι τα δημόσια έργα στην Ευρώπη τα κάνουν πιστοποιημένες εταιρείες ευρωπαϊκές, σαφώς και στην Ελλάδα που είμαστε Ευρώπη, είτε αφ' αυτού είτε σε συνασπισμού, σε consortium, δηλαδή σε κοινοπραξίες. Πλην όμως δεν ορίζεται στην ευρωπαϊκή νομοθεσία και ο νόμος 44-12 του 16, όπως ισχύει σήμερα τροποποιημένος στην Ελλάδα, και αυτός είναι σώματος ευρωπαϊκής οδηγίας, δεν παρεκτρέπει δηλαδή του ευρωπαϊκού κεκτημένου και της λογικής της νομικής αυτής, δεν ορίζει τη εθνικότητα των υπεργολάβων. Έτσι λοιπόν συχνά σε δημόσια έργα στην Ελλάδα βρίσκουμε, και μην παραξενευόμαστε, νόμιμο είναι αυτό, τουρκικές εταιρείες, οι οποίες έχουν φτηνή προσφορά. Ο εργολάβος που χτυπάει το έργο και κάνει την προσφορά έχει από πίσω φτηνή προσφορά, γιατί ο υπεργολάβος που του δίνει τη λεγόμενη δάνεια εμπειρία έχει οικονομική προσφορά. Και βεβαίως ο ανάδοχος, όπως το λένε, αυτός που κάνει το διαγωνισμό, τέλος πάντων, ό,τι και αν είναι, περιφέρεια, είναι δήμος, είναι πανεπιστήμιο, είναι νοσοκομείο, είναι υπουργείο, είναι, κοιτάει πάντοτε την συμφερότερη ή την οικονομικότερη. Ποια είναι η διαφορά των δύο προσφορών? Συμφερότερη είναι αυτή η οποία μπορεί να είναι λίγο ακριβή, αλλά έχει μεγάλες εγγυήσεις και βάθος χρόνου εγγυήσεις. Και η οικονομικότερη είναι μια φτηνή μεν, αλλά δεν έχει τις μεγάλες εγγυήσεις που έχει άλλα. Λοιπόν, πάντοτε η αναθέτουσα αρχή σε ένα διαγωνισμό έχει να διαλέξει μεταξύ οικονομικότερης και συμφερότερης. Και δεν πρέπει να μας παραξενεύουν πράγματα, όπως σου λέω προηγουμένως, που είναι νόμιμα στην Ευρώπη, άρα και στην Ελλάδα, ότι υπεργολάβοι μπορεί να είναι και τρίτες χώρες και διτουρκικές, οι οποίες δεν σημαίνει ότι δεν έχουν και αυτές μια πιστοποίηση, ότι έχουν κακοτεχνίες, ό,τι. Κανένα θέμα. Εδώ πέρα στην Τουρκία είναι κάτι άλλο. Στην Τουρκία είναι οι 5 μεγάλες εταιρείες με τις δεκάδες θυγατρικές από κάτω, 113 εταιρείες διώκονται αυτή τη στιγμή ήδη. Αναμενόμενο. Και έτσι θα έπρεπε να γίνει, δηλαδή να διωχθούν αυτοί οι οποίοι κατασκεύασαν. Δεν χτίζει τις πολυκατοικίες, ούτε είναι μηχανικός ο Ερντογάν ή ο κάθε πρόεδρος. Οι εταιρείες λοιπόν, οι οποίες εκεί κάνανε μια καταχρηστική άσκηση του δικαιώματος, του εργολαβικού ανταλλάγματος δηλαδή, όπου αντί να βγάλουν αυτό που το νόμιμο, κοιτάξαν να βγάλουν 100% κέρδος, άρα λοιπόν με σαθρά υλικά και με πρόχειρες κατασκευές χάρτινες, φάνηκε στο αποτέλεσμα των σεισμών, που δεν ευθύνονται βεβαίως, ξαναλέω, μόνο αυτές οι 5 εταιρείες, αλλά δεκάδες θυγατρικές από πίσω, που με κάποιο τρόπο εμπλέκονται με τις μεγάλες, γιατί αλλιώς δεν μπορεί να πάρεις έργο στην ιδιωτικό ή δημόσιο στην Τουρκία, αν δεν έχεις την έγκριση άνωθεν. Δηλαδή θα σε πετάξουν έξω από τους διαγωνισμούς. Επίσης υπάρχουν και παλιά κακοσυντηρημένα κτίρια, και από τη μεριά της Συρίας σαφώς το συζητάμε, επάνω σε ρήγματα τα οποία
από την αρχαιότητα, από την ρωμαϊκή εποχή τουλάχιστον, δίνουν χιλιάδες νεκρούς, μιλάμε για 200.000 νεκρούς πολύ συχνά, είναι κτηνώδης εντάσσεως αυτοί οι σεισμοί που γίνονται στην περιοχή και κάπως είναι αναμενόμενο. Τώρα ότι ο Ερντογάν έπρεπε να ασκήσει, να ζητήσει την άσκηση ποινικών διώξεων και στους δημοσίους υπαλλήλους, τους πολεοδόμους που με μπαξίσει, ρουσβέτη που λέμε εμείς στα ελληνικά, εξυπηρετήσεις δηλαδή, χρηματισμούς, έδιναν άδειες για να χτιστούν σε μια νύχτα, για να στεγαστούν κυρίως Κούρδοι πάμφτωχοι από τα χωριά, γιατί είναι κουρδική η σύνθεση της περιοχής, πληθυσμού, Άραβες της περιοχής, που έχουν ενσωματωθεί στην Τουρκία από το δημοψήφισμα του 1939 και την προσάρτηση της περιοχής Χατάι, το οποίο ετυμολογικά σημαίνει Χατούσα, είναι η πρωτεύουσα των Χεταίων, εκεί παραπέμπει το όνομα, και Αλεξανδρέτα, το Ισκεντερούν, τα οποία πήραν οι Τούρκοι με προσάρτηση το 1939, με τη σύμφωνη γνώμη τότε των Γάλλων, οι οποίοι Γάλλοι τότε επόπτευαν την περιοχή λόγω της συνθήκης της Λοζάνης και επέτρεψαν να γίνει ένα δημοψήφισμα, το επικύρωσαν και έτσι ανέμακτα οι Τούρκοι πήραν την περιοχή, η οποία όμως ως άνθρωπο γεωγραφία αποτελείται από Άραβες, Τούρκους πολίτες, Κούρδους κυρίως, με άτυπη πρωτεύουσα τον Ντιγιάρμπεγκερ, Τούρκους πολίτες και βεβαίως τους Ρωμιούς, οι οποίοι είναι αραβόφωνοι, με λίγες λέξεις ελληνικές, έχουν ξεχάσει τα ελληνικά, Ελληνοορθόδοξους του Πατριαρχείου Αντιοχίας, το οποίο έχει μετακομίσει βεβαίως και εδρεύει στη Δαμασκό. Στη Δαμασκό, σωστά. Έτσι, άρα λοιπόν έχουμε μια ανθρωπογεωγραφία η οποία είναι Τουρκία, αλλά οι Τούρκοι, οι υπόλοιποι κάτοικοι της Τουρκίας, θα θέλανε να μην υπάρχει αυτή η σύνθεση πληθυσμού εκεί. Διότι μισό είναι ένα γαλατικό χωριό. Δηλαδή είναι μισό λεπτό, Δημήτρη, μισό λεπτό. Καλή και η αναφορά στο Πατριαρχείο Αντιοχίας, το οποίο εκτός από το ότι είναι ένα από τα τρία παλέφατα παλιά, σωστά. Είναι και αυτό που έδωσε διεθνώς το προσωνύμιο Χριστιανός μέχρι εκείνη τη στιγμή. Δεν είπε, μάλιστα. Τώρα λες ότι η συγκεκριμένη πληθυσμιακά σύνθεση είναι η εξαίρεση για όλη την Τουρκία. Ναι, ναι. Και γι' αυτό το λόγο είναι λάθος η σύγκριση που κάνουν κάποιοι, ότι με σεισμό ήρθε ο Ερντογάν το 99, με σεισμό θα φύγει. Καμία σχέση ένα σεισμό και το αντίκτυπο ενός σεισμού στην Κωνσταντινούπολη, την Άγκυρα ή τη Σμύρνη, με ένα σεισμό στην περιοχή που γιατί είναι με Τούρκοι πολίτες, αλλά δεν είναι Τούρκοι ουσιαστικά και οι υπόλοιποι Τούρκοι τους θεωρούν εχθρούς. Μάλιστα, όταν θα πάρεις μετάθεση, κάνεις τη θητεία σου. Οι Τούρκοι υπηρετούν 6 μήνες, γιατί έχουν εκατομμύρια νεολαίας. Σκέψω ότι υπάρχουν γύρω στα 13 εκατομμύρια άτομα που έχουν γεννηθεί μετά το 2000, μια μισή Ελλάδα. Άρα λοιπόν δεν χρειάζεται να υπηρετούν πολιτιστική, μόνο 6 μήνες αρκεί. Αλλά όποιος πάρει μετάθεση, δεν έχει βίσμα να το πω έτσι χοντρικά, να πάει κάπου καλά και τον στείλουν στην περιοχή, θεωρείται εμπόλεμη ζώνη και γενικώς αντιμετωπίζονται οι ένστολοι μόνιμοι ή αυτοί που κάνουν, έφεδροι που κάνουν τη θητεία τους, εχθρικά. Μην ξεχνάμε ότι ακόμα και ο Ιμάμαυλου που πήγε κάτω, δεν είχαν σηκωθεί και πήγαινε στην Κωνσταντινούπολη. Δεν ενδιαφέρεσαι για μας. Α, έτσι εξηγείται λοιπόν. Είναι Τούρκοι πολίτες μεν, αλλά αισθάνονται ξένο σώμα. Ξένο σώμα και οι υπόλοιποι Τούρκοι τους θεωρούν ξένο σώμα. Και παρότι, ξέρω εγώ, το Καχραμάν Μαράς κάνει ωραίο τον ντουρμά, ωραίο παγωτό, και στο Γκαζίαν Τέπι γίνει το καλύτερο μπακλαβάς φιστικλή με φιστίκι. Εντάξει, αυτά ναι, μεν τα τρώνε, τα γεύονται παντουρκικώς, όμως θερούν ξένους πληθυσμούς εκεί. Και οι αυτοί νιώθουν ότι είναι γαλατικό χωριό, δηλαδή ότι είναι αποκομμένοι από την κεντρική διοίκηση και τους έχει γραμμένους γενικά, να το πω λαϊκά, η κεντρική διοίκηση. Επομένως, ναι, μεν θέλουν τα σύνορά τους εκεί και να επεκταθούν και προς τη Συρία, αν είναι δυνατόν, και είναι μια ζώνη που σχετιζόταν πάντοτε με δρόμους εμπορικούς και με δρόμους ενέργειας τώρα. Σημαντικό το η Αντιόχεια, η Αλεξανδρέτα, αυτές οι πόλεις, το συζητώ. Και βεβαίως πιο πάνω βέβαια αρκετά, το Ικόνιο, πρώτη πρωτεύουσα των Σελτζούκων. Ναι, ιστορικά τους ενδιαφέρει, δεν τους νοιάζει όμως τους μέσους Τούρκους η σύνθεση του πληθυσμού εκεί καθόλου. Ο ανθρωπισμός, ναι, αρχίζει και εξαντλείται, αχ τι πάθανε οι άνθρωποι, πλην όμως δεν είναι φύλα προσκύμενοι στην υπόλοιπη τουρκική κοινωνία, ούτε η υπόλοιπη τουρκική κοινωνία τους υπολείπτεται ιδιαιτέρως. Είναι, ξαναλέω, μια περιοχή, ας πούμε, είναι αυτόνομη, χωρίς να συμβαίνει αυτό στην Τουρκία, αλλά για να καταλάβουν να κρατήσουν. Είναι κάτι άλλο δηλαδή εκεί. Θα μπορούσε να είναι Κουρδιστάν ή κάτι άλλο. Αλλά δεν είναι Τουρκία ως σύνθεση. Βοήθησαμε σε κάτι. Αν δεν κάνω λάθος, το Καχραμάν Μαράς περιοχή που είπες, και σωστά είπες, είναι γνωστή γιατί από εκεί έφυγε το παγωτό,
πώς να το πω τώρα, το πολιτικό, ας το πω έτσι. Το ντουρμά που λέμε. Ωστόσο, είναι περιοχή φορτισμένη με αίμα και σφαγές Αρμενίων και σφαγές Αλεβιτών εκεί. Έτσι ακριβώς. Πάντοτε αυτό συνέβαινε ιστορικά στην Οθωμανική περίοδο. Οι μεγάλες συγκρούσεις που έχουν. Εμείς μαθαίνουμε για τις επαναστάσεις των χριστιανών. Και δει τα τελευταία χρόνια, ξέρω εγώ, από το 18ο αιώνα και το 19ο. Όχι. Οι μεγάλες συγκρούσεις της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας γινόντουσαν στην περιοχή. Ήταν μεταξύ Οθωμανών Περσών, μεταξύ εσωτερικών θεμάτων, τα κινήματα των Τζελαλίδων, τα κινήματα που κάνανε εκεί Αλεβίτες, τα κινήματα που κάνανε Κούρδοι κτλ. Οι μεγάλες συγκρούσεις, οι οποίες βοήθησαν απασχολώντας και Οθωμανικά στρατεύματα την περίοδο της Ελληνικής Επανάστασης, είναι εκεί. Είναι εκεί και από εκεί προσπάθησε ο Ιμπραήμ να περάσει για να φτάσει στην Κωνσταντινούπολη να γίνει σουλτάνος στη θέση του Σουλτάνου του Μαχμού το 1831, μετά την ήττα του στο Ναβαρίνο, όπου, να πάλι μια αναφορά ιστορική, ένα αστεράκι, το Ναβαρίνο δεν έγινε λόγω φιλελληνισμού όπως εμείς μαθαίνουμε εδώ πέρα στα σχολεία, έγινε γιατί θέλαν οι μεγάλες δυνάμεις να σταματήσουν τον Ιμπραήμ για να, που ήθελε να φύγει μέσω Θεσσαλίας, μετά να πάει να γίνει σουλτάνος θέση του Σουλτάνου, όπου οι μεγάλες δυνάμεις τον σταμάτησαν μία φορά το 1827 και μία το 1831, που πάλι κινήθηκε μέσω Συρίας για να φτάσει στην Κωνσταντινούπολη, και πάλι οι μεγάλες δυνάμεις έσωσαν τον Σουλτάνο τότε, γιατί του συνέφερε να ελέγχει ο Σουλτάνος τις οδούς προς την Ανατολή, και όχι ο Ιμπραήμ που ήταν ανατέλων τότε, γιατί μην ξεχνάμε ότι οι μεγάλες δυνάμεις έπρεπε τότε να περνάνε μέσα από τα μέρη τα Οθωμανικά για να πάνε στις κτήσεις Ασίας και να μην κάνουν τον περίπλο της Αφρικής, δεν είχε ανοίξει ακόμα τότε το Σουέζ. Αυτά είναι χρήσιμα, έτσι, γεωπολιτικά και ιστορικά, δεν είναι κενογράμμα, διότι τα συναντάμε και σήμερα μπροστά μας. Είναι οι δρόμοι του εμπορίου, οι δρόμοι της επικοινωνίας, έστω και αν έχει ανοίξει το Σουέζ, το οποίο ελέγχει την Ανατολική Μεσόγειο. Ένα κλειδί, δηλαδή, που συνδέει Ανατολή, Δύση, Βορρά, Νότο, και θέλουν όλοι να τα ελέγχουν. Αυτό, μην ξεχνάμε και τα Δαρδανέλια παραπάνω, τα στενά. Σε κάθε περίπτωση λοιπόν, για να επανέλθω μετά αυτή τη μεγάλη παρέθεση. Άρα δεν είναι περιοχή φιλική συνολικά στο πολιτικό σύστημα της Τουρκίας. Με τίποτα. Ούτε οι κεμαλιστές εκεί εισπράττουν ψήφους, ούτε ο Ερντογάν. Αν και ο Ερντογάν έχει κάνει το εξής κόλπο, τους τονίζει στους κατοίκους της περιοχής αυτής ότι αυτοί κυνηγήθηκαν απεινώς από το 1938 και μετά το θάνατο του Κεμάλ, κυνηγήθηκαν απεινώς από το καθεστώς του Ινωνού αργότερα, αυτό που λέμε κεμαλιστές, μάλλον επιγόνους του Κεμάλ και Ρεπουμπλικανικό Κόμμα, και ότι εγώ σας ανέχομαι από το 2000 και μετά που ουσιαστικά διοικώ την Τουρκία, γιατί μας συνδέει το Ισλάμ. Αντίθετα, οι κοσμικοί άθεοι Ρεπουμπλικάνοι σας κυνήγησαν απεινώς και δεν είχαν κανένα συνδετικό κρίκο μαζί σας. Μην το ξεχνάτε. Άρα λοιπόν, το 2018, άλλο ένα στοιχείο που αγνοεί ο μέσος Έλληνας ακροατής, το 2018 τον Ερντογάν ψήφισε το 30% των Κούρδων και μόνο το 9% ψήφισαν τον Ιντζέ, τον υποψήφιο των Ρεπουμπλικάνων και μάλιστον. Και τώρα, αν δεν είχε συμβεί ο σεισμός, εκεί πηγαίναμε σε αυτά τα ποσοστά, στο δεύτερο γύρο να ψηφίσουν Ερντογάν με συνδετικό κρίκο το Ισλάμ και ως αναγκαίο κακό για να μην υπάρχει ακυβερνησία, γιατί κάποιος πρέπει να διοικήσει. Άρα λοιπόν, τώρα με τους σεισμούς, ο Ερντογάν ενεργοποιεί πρώτον πάλι το Ισλάμ, λέγοντάς τους ότι τι να κάνουμε, αυτό είναι καντέρ, είναι μοιραίο. Είναι μοίρα. Ναι. Είναι μοίρα. Και αυτοί αντιλαμβάνονται τι σημαίνει μοίρα και λένε ο Αλλάχ θα μας σώσει. Ποιος είναι ο επηγής εκπρόσωπος του Αλλάχ, του Θεού? Ο μπαμπά. Ποιος είναι ο μπαμπά? Ο μπαμπατζή μου, ο παντερούλης μου. Ποιος είναι αυτός? Ο Ερντογάν τώρα. Το Ατάτουρκ, που άλλη σημαίνει πατέρας των Τούρκων, είναι πιο λόγιο. Είναι πιο απόμακρο και δεν έχει θαλπορή και ζεστασιά. Είναι πιο διοικητικό, αν θέλεις. Αλλά στο Μπάμπα Τζίμι είναι πολύ, δηλαδή σημαίνει ο μπαμπάς μου, είναι πολύ οικείο και λέει, να, ας πούμε, ο Θεός, ο Αλλάχ, ήταν θέλημα Θεού, τι να κάνουμε, καντέρ, θα μας δώσει το Μεχαμέτ, θα μας δώσει το έλεος, την ελεημοσύνη τώρα. Ο Ερντογάν τι κάνει λοιπόν? Τους λέει, παιδιά, πιστεύουμε στο Θεό, μας έδωσε την τιμωρία, θα μας βοηθήσει να το ξαναφτιάξουμε για κάποιο λόγο. Ποιοι φταίνε? Αυτοί που σας έκτισαν τα σπίτια να σας βάλουν μέσα, που ήρθατε από τα χωριά σας και ήρθατε και κάτι εκατομμύρια. Όπως λέει η Αξενέρ, κοντά στα 10 εκατομμύρια και όχι 3,5 που λένε τα επίσημα κοιτάπια τα βιβλία της Τουρκίας, πρόσφυγες από τη Συρία. Οι οποίοι για να στεγαστούν γίνανε αρπαχτές από εργολάβους, πήραν τα μεγάλα έργα, χτίσανε αυτά τα χάρτινα κτίρια, κάποια άλλα τα κακοσυντήρησαν παλαιότερα και να
η ισοπαίδωση. Βεβαίως ήταν τεράστιος ο σεισμός. Δεν νομίζω ότι θα γλίτωνε κάποια χώρα εκτός και σε Ιαπωνία. Εννοείται αυτό. Εκτός και σε Ιαπωνία. Άρα λοιπόν δεν μπορείς να πεις φταίει εσύ Ερντογάν. Δεν χτίζει ο Ερντογάν. Ο Ερντογάν είχε πει παιδιά φτιάξει τους ανθρώπους σπίτια. Τώρα αν εσείς τα φάγατε και δεν κάνετε σωστές κατασκευές θα διωχθείτε. Άρα λοιπόν να η ηθική αποκατάσταση και η ποινική. Στη συνέχεια θα δώσει χρήματα. Ναι, υπάρχει το Ταμείο Φυσικών Καταστροφών, από το οποίο εδώ και πολλά χρόνια γίνεται κράτηση στους μισθούς δημοσίων ιδιωτικών υπαλλήλων και συνταξιούχων για να υπάρχει αυτό το ταμείο. Το ταμείο αυτό θα ενισχυθεί από χρήματα τρίτων χωρών. Άρα λοιπόν θα προσπαθήσουν τον επόμενο χρόνο τουλάχιστον να γίνει στοιχειωδώς μια αποκατάσταση. Βεβαίως δεν αρκεί, γιατί ο κόσμος εκεί θα περάσει ακόμα βαρύ χειμώνα και μετά καύσωνε στο καλοκαίρι. Έχει ακραία καιρικά φαινόμενα η περιοχή. Άρα θα έχουμε πάλι σίγουρα ένα κύμα μετανάστευσης προς την Ελλάδα και προς την Ευρώπη, γιατί ο κόσμος δεν θα περιμένει ένα και δύο χρόνια πότε θα φτιάξει. Αυτό είναι κάτι που δεν έχει ακουστεί και το λέτε εσείς, κύριε Δημήτρη Σταθακόπουλε. Ναι, ναι. Όμως θέλω να σε ρωτήσω, ούτως ή άλλως υπάρχει μια συσσωρευμένη οργή. Ναι. Δεν πιστεύει. Υπήρχε πάντα όμως. Υπήρχε πάντα. Υπάρχει πάντα, γιατί η περιοχή, εκεί είπαμε, είναι γαλατικό χωριό. Είναι εκτός κεντρικής διοίκησης και δεν έχει δομές. Δηλαδή δεν βρίσκουν νοσοκομείο οι άνθρωποι, δεν βρίσκουν σχολείο, δεν έχουν νερό στα σπίτια τους, δεν έχουν ηλεκτρικό στα σπίτια τους. Θεωρούνται όχι δεύτερης, τρίτης, τέταρτης, πέμπτης διαλογής άνθρωποι και γενικώς είναι αυτοί που κάνουν τις δουλειές που γνωρίζουμε και τη λέξη και στην Ελλάδα, χαμάλ. Αυτοί που κάνουν το χαμαλίκι σε μεγάλες πόλεις, που μεταναστεύουν και πάνε σε περιοχές της Κωνσταντινούπολης, Άγκυρας ή της Σμύρνης και βρίσκουν εγκαταλειμμένα σπίτια, ζουν εκεί. Πάνε σε παρατημένες γειτονιές, φτιάχνουν ό,τι μπορούν, δηλαδή θυμίζουν λίγο τις παραγκοπόλεις της περίοδου της ελληνικής προσφυγιάς, ας πούμε, όταν ήρθαν οι άνθρωποι χαροκαμένοι από το 22 και μετά. Τέτοιες καταστάσεις, για όσους ξέρουμε την Τουρκία και έχουμε πάει. Αυτή η οργή, Δημήτρη, δεν θα πάει. Εντάξει, το πρόδειλο είναι σου δίνω εγώ σύστημα βορρά τους εργολάβους. Δεν θα πάει όμως και στον κρατικό μηχανισμό κατά πόσο εφάρμοζε τους αντισεισμικούς κανονισμούς. Σωστά. Γι' αυτό θα διωχθούν και οι υπεύθυνοι των πολεοδομιών. Α, μάλιστα. Θα διωχθούν και οι υπεύθυνοι των πολεοδομιών ότι έχουν πάρει παξίς, έχουν χρηματιστεί από τους εργολάβους και επομένως είχατε κάνει. Άρα φταίνε όλοι οι άλλοι, μην ακουμπάτε εμένα που θα τα λύσω. Κάπως έτσι. Ακριβώς. Εγώ εδώ είμαι ο επιγής Θεός. Και θα λύσω, σας δίνω το Μεχαμέτ, σας δίνω το έλεος του Θεού εγώ. Και θα τους διώξω αυτούς και θα σας δώσω και χρήματα να αποκατασταθείτε. Κάνουμε το μοιραίο, το αντιμετωπίζουμε το Καντέρ, το Κισμέτ μας, θα το αντιμετωπίσουμε. Δεν είναι πρώτη φορά που αντιμετωπίζουμε προβλήματα και θα μπορέσουμε να ανακάμψουμε. Η Τουρκία έχει πάθει μεγάλους σεισμούς και μεγάλες ζημιές στην ιστορία της και ανακάμπτει. Η Τουρκία δεν είναι αυτό που νομίζουμε εμείς. Δεν είναι τριτοκοσμική χώρα με την έννοια της οικονομίας ή των δομών κτλ. Κανόνες και δομές υπάρχουν. Υπάρχει όμως και τ' άλλο, γνωστό και σε εμάς. Το ρουσφέτι, το μπαξίσι και να κάνουμε τη δουλίτσα μας και να μπαλώσουμε πράγματα. Ναι, αυτό υπάρχει, σαφώς υπάρχει. Υπάρχει οργή του κόσμου, ναι. Η διαφορά μεταξύ μιας ελληνικής σκέψης, οργής, που εκδηλώνεται στο ψηφοδέλτιο, στις εκλογές, με τους Τούρκους, η διαφορά είναι ότι αυτοί ακόμα αποδέχονται το μοιραίο. Εμείς όχι πια τόσο, ότι έχουν τη δυσιδαιμονία, εμείς όχι τόσο, και γενικώς στρέφονται προς το Θεό, κάτι το οποίο εμείς έχουμε ξεχάσει καλώς ή κακώς. Αυτοί έχουν αυτή τη λογική της πίστης. Τώρα από εκεί πέρα ότι είναι παρατημένη η περιοχή, αυτοί το ξέρουν, είναι. Άρα λοιπόν μέσα στο παράτημα που έχουν το ευρύτερο, πιστεύουν ότι ενδεχομένως αυτή τη στιγμή μπορέσουν να αποκαταστήσουν κάτι. Βεβαίως υπάρχει και ένα άλλο αφήγημα, πάλι που δεν παίζει στα ελληνικά μνημεία, ψήνουν και ο Δής σχολιάζει, το Ερντογάν, το οποίο τους λέει: κύριοι, είσαστε εδώ πέρα γύρω στα 15 εκατομμύρια ταλέποροι και έχετε κάτι εκατομμύρια από τη Συρία πρόσφυγες. Ναι, σκοτωθήκανε πολλοί, 25-30 χιλιάδες, μπορεί να φτάσουν και τις 100 χιλιάδες, μάλιστα. Πόσοι όμως έχετε γλιτώσει? Εκατομμύρια. Σκεφτείτε λοιπόν ότι στο Ταμείο της Ζωής και των Φυσικών Καταστροφών, με αυτά έστω τα μέσα τα οποία εγώ έχω δώσει εντολές να γίνουν σωστά, αλλά δεν τα κάνουν σωστά οι δημόσιοι υπάλληλοι και οι εταιρείες και θα τιμωρηθούν γι' αυτό, όπως έκαναν και οι Σουλτάνοι. Μέναν στο απειρόβλητο Σουλτάνοι και τιμωρούσαν τους κρατικούς λειτουργούς και πηγαίναν τα κεφάλια τότε σωριδών στο Top Capi και κάνανε μια πυραμίδα από κεφάλια. Όταν έπαιρνε στο Top Capi, υπήρχε μια πυραμίδα από κομμένα κεφάλια αξιωματούχων που δεν εφάρμοζαν τις εντολές του Σουλτάνου. Λοιπόν, αυτό ουσιαστικά μπορεί να γίνει τώρα, όχι με αποκεφαλισμούς, αλλά με αποκεφαλισμούς συμβολικούς, καθαιρέσεις δηλαδή υπαλλήλων, υπευθύνων και υπευθύνων εταιριών,
οι οποίες σαφώς και εμπλέκονται ευρύτερα με το σύστημα και τον τερίτη ευλέτη της Τουρκίας. Πλην όμως θα είναι τώρα, φταίνε, δεν λέμε ότι δεν φταίνε, θα είναι όμως οι αποδιοπομπαίοι τράγοι, τα ξυλαστήρια θύματα θα την πληρώσουν όλοι αυτοί. Χρήματα θα δοθούν. Η βολική εξήγηση. Πριν πάμε σε διακοπή και θα επανέλθουμε, θέλω να σε ρωτήσω αυτό που με ρωτάει πάρα πολλοί κόσμος εδώ. Είναι ίσως και μια ευκαιρία μετακίνησης ιδίως του κουρδικού στοιχείου από την περιοχή, αφού δεν μπορεί να διαβιώσει έτσι περαιτέρω από τις δύσκολες συνθήκες, ούτως ώστε να πετύχει και δημογραφική αλλίωση εκεί? Είναι δύσκολο, γιατί είναι πολλά τα εκατομμύρια των Κούρδων μέσα στην Τουρκία ευρύτερα. Εκεί βεβαίως είναι ένας πυρήνας. Ο άτυπη πρωτεύουσά του των Κούρδων είναι το Διάρμπαγκερ. Δεν φύγουν από εκεί, δεν τα αφήνουν το Διάρμπαγκερ. Ούτε το Καχραμάν Μαράς, ούτε το Γκαζιάντεπ. Δεν τα αφήνουν αυτό. Οι Κούρδοι με την καμία. Ούτε την Αντάκια πιο κάτω που είναι Άραβες πιο πολύ. Αντάκια είναι η Αντιόχεια. Ούτε την Αλεξανδρέτα που και αυτοί είναι Άραβες περισσότερο, τουρκόφωνοι μεν, αλλά και δήλωση κτλ. Και οι Ρωμοί που υπάρχουν. Αλλά. Και δεν νομίζω ότι Τούρκοι τουρκομάνικης καταγωγής ή από άλλες περιοχές θα πάνε σε μια περιοχή η οποία είναι φτωχή ουσιαστικά, έστω και αν παράγει το 10-15% του τουρκικού ΑΕΠ σε παραγωγή, είναι φτωχή σε επίπεδο εργασίας, δηλαδή εργασίας γραφείου ή εργασίας που ξέρει να κάνει ένας άνθρωπος της πόλης. Πρέπει να είσαι αγρότης για να πας εκεί. Από την άλλη μεριά είναι μια περιοχή που χτυπιέται από πολύ κρύο το χειμώνα και τρομερούς καύσονες το καλοκαίρι και είναι και σεισμογενής. Δεν είναι δηλαστική περιοχή να μετακινηθεί πληθυσμός. Αυτοί θα μένουν εκεί, αυτοί που μένουν εκεί έχουν ιστορικούς δεσμούς. Κύριε Σταθακόπουλε, μου λέει εδώ πολλοί κόσμος, πάντως στις δημοτικές εκλογές του 19, στην περιοχή ένα κεμαλικό κόμμα φαίνεται να πήρε τις περισσότερες ψήφους και στις εκλογές του 18 τις προεδρικές την πρωτιά την πήρε ο Ερντογάν. Αυτό όμως δεν αναιρεί την πραγματικότητα της περιοχής. Βεβαίως. Συμβαίνει το εξής. Στην περιοχή, πέρα των συμφερόντων και τα λοιπά και της καταγωγής του μοσαϊκού, όπως είπαμε προηγουμένως, στο θέμα των δημοτικών εκλογών έχει να κάνει με το πρόσωπο. Τώρα, αν υποστηρίζεται το πρόσωπο από κεμαλιστές ή από ερντογανιστές, είναι, από τον Ερντογάν, είναι ένα άλλο θέμα. Άρα, λοιπόν, ψηφίζουν το πρόσωπο και κοιτούν κατά πόσο μπορεί να εξυπηρετήσει τα τοπικά του συμφέροντα. Σε επίπεδο προεδρικών εκλογών, όμως, εκεί αλλάζει το δεδομένο. Ξέρουν ότι είναι παρατημένη περιοχή ευρύτερα και τέλος πάντων, αν έχουν κάποιο όφελος, θα είναι από τον τοπικό άρχοντα και μόνο. Σε κεντρικό επίπεδο, λοιπόν, τους ενδιαφέρει τι τους συνδέει με την κεντρική διοίκηση. Με την κεμαλική κεντρική διοίκηση δεν τους συνδέει τίποτα. Ξέρουν ότι ιστορικά έχουν κυνηγηθεί από το 1938 και μετά. Παρότι, αστεράκι πάλι εδώ, οι Κούρδοι, λόγω του Ζιγιάγιο Κάλπ, που ήταν από τον Διγιάρμπαγκύρ, από τη φυλή Ζάζα, του πνευματικού πατέρα του Κεμάλ, που έγραψε και το βιβλίο Αρχές Τουρκισμού, δηλαδή την πηγή του τουρκικού εθνικισμού, την έγραψε ένας Κούρδος, ο της παραδοξότητος, πολέμησαν δίπλα στον Κεμάλ, στον λεγόμενο αγώνα της ανεξαρτησίας, κατά των συμμαχικών δυνάμεων τότε και κατά των Ελλήνων. Αργότερα όμως, όταν πέθανε 10 Νοεμβρίου του 1938 ο Κεμάλ και ανέλαβε η Νονού, κυνηγήθηκαν απεινώς, δηλαδή ξεχάστηκαν οι συμμαχίες Τούρκων-Κούρδων για μια νέα Τουρκία που θα ήταν τουρκοκουρδικό κράτος. Δηλαδή από τις 29 Οκτωβρίου του 1923 και μετά. Δεν έγινε αυτό. Εάν λοιπόν τι κοιτάνε, ότι έχουν κυνηγηθεί και έχουν κοροϊδευτεί από το κεντρικό κεμαλικό κράτος, μετά κεμαλικό κράτος, αντίθετα βρήκαν ένα συνδετικό κρίκο λόγω Ισλάμ με το λαϊκό παιδί από το χωριό ποταμιά της Ριζούντας του Πόντου, τον Ερντογάν. Και μην ξεχνάμε βεβαίως και ένα τμήμα της κουρδικής ελίτ που έχει ενσωματωθεί στην τουρκική πραγματικότητα. Ασυζητητή είδε από την εποχή, σας λέω, την παλιά που ο πνευματικός πατέρας του τουρκικού εθνικισμού είναι Κούρδος, ο Ζιγιάγιο Κάλπ. Ίσως από μια φυλή περσική, τη Ζάζα, αλλά τέλος πάντων είναι από τη ρίζα του Κουρδιστάν, δηλαδή από τον Διάρμπαγκερ. Τώρα, κύριε Σταθακόπουλε, για να πάω πιο κάτω τη συζήτηση. Βεβαίως. Από την άλλη πλευρά των συνόρων, στη Βόρειο Συρία, έχουμε ένα 12ετή πόλεμο, άρα δεν μπορούμε να μιλήσουμε για υποδομές, στοιχειοδός εκεί, ακόμη και στα νοσοκομεία. Έχουμε ζώνες, αυτά τα λευκά κράνη, που παρήχαν βοήθεια, βεβαίως είναι ο υγειονομικός βραχίωνας των παρακλαδιών του ISIS. Αυτό είναι τα λευκά κράνη. Θέλω να σας ρωτήσω αν η κατάσταση στη Βόρειο Συρία διευκολύνει τους στρατηγικούς σχεδιασμούς πια της Τουρκίας. Ναι,
Γιατί αυτή τη στιγμή υπάρχει και κάτι πάλι που δεν παίζει εδώ πέρα σε εμάς. Το παρακολουθώ εγώ μέσα από τα τουρκικά δίκτυα, κυρίως στο YouTube δηλαδή. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή μεγάλες συγκρούσεις και πιάτσικο μεταξύ συμμοριών, οι οποίοι νέμονται τώρα την περιοχή και προσπαθούν να επιβάλλουν την κυριαρχία τους και δει το παρεμπόριο και τις ζώνες επιρροής και ζώνες που θα κρατήσουν ανοιχτές για το εμπόριο και τη μεταφορά ναρκωτικών, όπλων και όλα τα σχετικά. Υπάρχουν κάποια βίντεο που κυκλοφορούν, τα οποία είναι διασταυρωμένα, θα μπορούσαμε να πούμε, δεν είναι άλλες εποχές, είναι τώρα, όπου δείχνει να χτυπιώνται σκληρά μεταξύ τους Κούρδοι, Τούρκοι, τζιχαντιστές από τη Συρία, καθεστωτικοί και μη, με βασανιστήρια ένας τον άλλον, με ξεφτυλισμούς ένας τον άλλον, με σκοτωμούς και με πολύ πλιάτσικο σε χτυπημένες περιοχές και μάλιστα σε άτομα ανήμπορα, τα οποία αυτή τη στιγμή είναι στο δρόμο, σε γυναικόπαιδα κτλ. Είναι μια φρικτή κατάσταση, η οποία και αυτή πάλι δεν παίζει στα ΜΜΕ, ίσως μόνο με κάποια κινητά, με κάποια πλάνα τα οποία παίρνουν και ανεβαίνουν στα δίκτυα. Ξαναλέω, αυτά τα οποία είναι διασταυρωμένα και δεν είναι fake υπερβολές και μπορούμε να τα βρούμε στο Αχβάλ και διάφορα άλλα sites, τα οποία εκπέμπουν τουρκικά, τα οποία εκπέμπουν από το εξωτερικό και ανεβάζουν αυτά τα βίντεο και τα έχουν διασταυρώσει και τέλος πάντων οι εκτιμήσεις τους είναι υπολογίσιμες, τέλος πάντων, μας δίνουν ένα στίγμα να καταλάβουμε τι γίνεται. Ναι, υπάρχει τεράστιο πρόβλημα. Υπάρχει τεράστιο πρόβλημα και εδώ πέρα υπάρχει πάντοτε και είδαμε τη διπροσωπεία με τις Δύσεις και ο ανθρωπισμός αλακάρτ. Πάλι καλά που οι Αμερικάνοι είπαν ότι έρουν τις κυρώσεις για 6 μήνες, 180 μέρες. Γιατί και από εκεί οι άνθρωποι είναι και βεβαίως έχουν δεινοπαθήσει τόσα πολλά χρόνια. Σωστά, σωστά. Πάμε τώρα πάλι πίσω στην Τουρκία και θέλω να σας ρωτήσω. Άρα για σας δεν είναι λιγμένο ότι θα εισπράξει ραγδαία εκλογική φθορά ο Ερντογάν από αυτή την... Ούτε καν λέτε. Ούτε καν. Υπέρ του είναι όλο αυτό. Υπέρ του είναι διότι βγάζει το ανθρωπιστικό του πρόσωπο. Δηλαδή, τους λέει, παιδιά, ναι, έχετε παράπονα από την κεντρική διοίκηση. Εγώ είχα δώσει εντολές όμως να σας έχουν φτιάξει καινούργια σπίτια και υποδομές. Ήρθαν όμως αυτοί, οι άχρηστοι, οι άθεοι, οι κακοί, οι οποίοι είναι διαβολικά στοιχεία, τέτοιες εκφράσεις, έτσι. Οι οποίοι τι κάνανε, εις βάρος σας κερδοσκόπησαν. Υπάλληλοι είναι, εργολαβικές είναι, ό,τι και να είναι θα τιμωρηθούν. Αυτό δεν πρέπει να κάνει ένα οργανωμένο κράτος, να τιμωρήσει τους υπεύθυνους. Ναι, το κάνει. Κήρυξε την περιοχή σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης. Κάθε οργανωμένο κράτος αυτό δεν κάνει. Αν έχει σεισμούς, λοιμούς, καταποντισμούς, πλημμύρες, πυρκαγιές. Γιατί κηρύσσει σε έκτακτη ανάγκη? Για να τρέξουν fast track διαδικασίες, για να μην έχουμε αργές διαγωνιστικές διαδικασίες δημόσιων διαγωνισμών για το ποιος θα πάρει το έργο και πότε. Πρέπει να γίνουν μπαμ οι διαδικασίες. Άρα, κηρύσω σε έκτακτη ανάγκη, ξεπερνάω τη σκόπελο. Το σκόπελο των διαδικασιών και τον έλεγχο του Καμού Χαλεκουρουμού, που είναι ο έλεγχος δημοσίων έργων, που είναι τεράστιος στην Τουρκία, είναι κράτος εν κράτη το Καμού Χαλεκουρουμού, δηλαδή ο έλεγχος δημοσίων έργων, το ξεπερνάω και κάνω fast track διαδικασίες. Πολύ ωραία. Από εκεί πέρα, παιδιά, θα το αντιμετωπίσουμε. Εγώ θα ζητήσω έλεος από τον Θεό Μεχαμέτ. Τι να κάνουμε, θα αντιμετωπίσουμε τον Κάντερ τη μοίρα μας. Σαφές. Και πάμε παρακάτω. Τώρα, αυτό το πράγμα, η κοινωνία η τουρκική, ναι μεν, εντάξει, λένε ας πούμε τώρα έχουμε κουραστεί με τον Ερντογάν, αναγκαίο κακό, έχει τις δομές, όμως τέλος πάντων τι να κάνει, κάνει αυτό που θα πρέπει να κάνει κάθε ηγέτης. Να πω κάτι εδώ κύριε Σταθακόπουλε, ακόμη και οι Έλληνες ειδικοί που πήγαν στην περιοχή, οι σοβαροί, είπαν και κάπου σταμάτησε εκεί και το αφήγημα που αναπτύχθηκε στο εσωτερικό και σε άλλες χώρες της Δύσης, ότι υπάρχει παρουσία του κράτους, υπάρχει ισχυρή παρουσία της ΑΦΑΔ, υπάρχουν βαριά μηχανήματα, αλλά μην ξεχνάτε ότι έχει χτυπήσει σε ένα μήκος 400-500 χιλιόμετρα 12-15 εκατομμύρια κόσμο. Καμία χώρα δεν θα μπορούσε να είναι μπαμ-μπαμ. Καμία. Άρα, τι να πούμε τώρα, να πούμε το Μεξικό τη δεκαετία του 80 που είχαμε 60.000 νεκρούς, πόσους είχαμε μέσα στην πόλη του Μεξικό. Άρα, για να τα βάζουμε και σε μια ορθολογική βάση, όλα αυτά μπορεί να οδηγήσουν. Το κεφάλαιο αυτό το είχατε εσείς κλείσει με άλλο τρόπο, λέγοντας ότι η αντιπολίτευση δεν μπορεί να συνεννοηθεί, η οποία σηκώνει τώρα τους τόνους, αλλά καθαρά αντιπολιτευτικά, δεν μπορεί να συνεννοηθεί για τον ηγέτη. Πόσο μάλλον λοιπόν να μην της κάνει
μπορεί να τις τραβήξει πίσω τις εκλογές ο Ερντογάν. Λοιπόν, πάμε τώρα σε αυτό. Ο Ερντογάν, ό,τι δυσφορία και να έχει σε κάποιος, αυτή τη στιγμή βγάζει ένα κοινωνικό πρόσωπο και κάνει αυτό που πρέπει ως ηγέτης. Λέει, έχουμε ένα τεράστιο χτύπημα, κτηνώδες θα μπορούσαμε να πούμε, σε όγκο και σε δύναμη χτύπημα, και εγώ, ναι, συνομολογώ ότι είναι δεύτερης κατηγορίας πολίτες αυτοί, πλην όμως θα το ανορθώσω. Και να φτιάχνω και τις σχέσεις μου αυτή τη στιγμή, λόγω ανθρωπισμού, η διπλωματία των σεισμών που είπατε και στην αρχή, με τους άλλους ηγέτες, οι οποίοι βλέπετε ότι συντρέχουν. Δεν συντρέχουν στη Συρία, αλλά σε εμάς συντρέχουν. Άρα λοιπόν, αυτό οφείλεται σε μένα και την πολιτική που ασκώ. Επανανομιμοποίηση λοιπόν. Ακριβώς, επανανομιμοποίηση. Και μάλιστα και εμείς νομιμοποιήσαμε. Καλά, τον Ερντογάν. Θα το δούμε μετά εμείς. Ναι, λοιπόν, και μετά πάμε στο εξής. Συγκεντρώνει το αντιερντογανικό ρεύμα το μέτωπο των 5-6. Οι 5 και έκτο είναι το ΧΑΝΤΕΠΕ. Όχι, δεν συγκεντρώνουν. Διότι το ΧΑΝΤΕΠΕ, είπαμε, δεν είναι 6 το τραπέζι των 6, είναι 5 και ένα 6. Συνομιλεί το ΧΑΝΤΕΠΕ, αλλά σκέφτεται να κατεβάσει ειδικό του υποψήφιο σε εκλογές. Οι άλλοι είπανε, εφιός ο Ιμάμαουλου, εγώ το έλεγα πάντα, λέγανε όλοι ο Ιμάμαουλου και ο Ιμάμαουλου, ποιος Ιμάμαουλου ρε παιδιά, δηλαδή δεν έχω πει ποτέ στη ζωή μου ότι θα έβγαινε μπροστά ο Ιμάμαουλου. Ήταν σενάρια ελληνικής σκέψης, εμείς κάνουμε αναγωγές στην Ελλάδα αυτά που νομίζουμε εμείς ότι συμβαίνουν στην Τουρκία, δηλαδή το φαντασιακό που λέγει ο Καστοριάδης, ό,τι να είναι. Λοιπόν, δεν υπάρχει θέμα η Μάμογλου, διότι η Μάμογλου δεν θέλει να κάψει το χαρτί του. Ούτε θα πήγαινε κόντρα στον αρχηγό του κόμματός του, του Τσεχαπέ, του Ρεπουμπλικανικού. Σου λέει, άστο να ανακαεί τώρα μόνος του, ο Κιλιτσάρογλου, και μετά, αφού θα έχει τελειώσει και δεν θα μπορεί να πάει σε τρίτη θητεία με τον ισχύον σύνταγμα ο Ερντογάν, μπροστά έχω πεδίο δόξης λαμπρών, είμαι 52 χρονών, σε 5 χρόνια 57, θα έχω άλλα 10 χρόνια για 12 θητείες δηλαδή. Πλήρους προεδρίας, αν συνεχίσει να τα πηγαίνει έτσι καλά. Έκανε πίσω η Μάμογλου λοιπόν. Ο Κιλιτσάρογλου δεν έχει καμία διάθεση να επαναχωρήσει υπέρ του η Μάμογλου, πάει μπροστά. Η Αξενέρ λέει ότι εγώ κύριε θέλω να γίνω πρωθυπουργός, γι' αυτό βοηθάω. Ο Γιαϊτζή, ο ναύαρχος που έχει κάνει τη γαλάζια πατρίδα, είναι υποψήφιος με την Αξενέρ. Ήθελα να ξέρω ποια ανόητοι Έλληνες θέλουν να πέσει ο Ερντογάν για να έρθουν οι αξενερικοί επάνω που έχουν τη λίστα με τα δικούμενα νησιά και λένε ότι ο Ερντογάν δεν κάνει τίποτα κατά της Ελλάδος. Μιλάμε για τόση ανοησία και μωρότητα σε αυτή την έρημη χώρα μας. Τόση μωρότητα. Και ανάλυση καφενείου, χειρότερη καφενείου, συγγνώμη που τα παίρνω. Λοιπόν, δεν έχουν ιδέα δηλαδή οι άνθρωποι να αναλύσουν την Τουρκία. Λοιπόν, ο Νταβούτογλου. Δεν είχε πει ότι θα ήθελε να μπει μπροστά για πρόεδρος. Κάτι πήγε να πει γιατί τον υποστηρίζουν από το 2020. Το έχω γράψει αυτό, το είχα αναλύσει. Οι Γερμανοί, Οι Γερμανοί υποστηρίζουν τον Μπαμπατζάν. Πήγε να πει δύο κουβέντες, τον καθάρισε σαν αυγό επί τόπου ο Ερντογάν. Δεν πρόεσε να σηκώσει δεύτερο. Άρα λοιπόν θα ακούσουμε ότι ο υποψήφιος των αντιερντογανικών τέλος πάντων του μετόπου αυτού θα είναι ο Κιλιτσάρογλου. Μα δεν μαζεύει ο Κιλιτσάρογλου το αντιερντογανικό ρεύμα στην Τουρκία. Τι να κάνουμε. Και από το 80% των νέων που θα ψηφίσουν τώρα για πρώτη φορά, λένε όλοι ότι ούτε τον έναν τον άλλον. Ή θα απέχουμε, θα ψηφίσουμε μικρά κόμματα. Τους λένε όμως μετά, ωραία, στο δεύτερο γύρο, 20% εξ αυτών που θα απέχουν ή δεν θα ψηφίσουν μικρά κόμματα στο δεύτερο γύρο, λέει αναγκαίο κακό τον Ερντογάν, τι να κάνουμε, να μην έχουμε κυβερνησία. Οι Κούρδοι, αν ψηφίσουν πάλι όπως είχαν ψηφίσει το 18, πάλι θα καρποθεί και από εκεί και από άλλες ομάδες. Τώρα μην σας κουράζω. Καρπούτε δηλαδή ο Ερντογάν. Γιατί οι άλλοι δεν μαζεύουν το αντιερντογανικό ρεύμα. Επίσης, από πουθενά δεν διασταυρώνεται ή επαληθεύεται ότι οι κεμαλιστές ή οι αντιερντογανιστές, τέλος πάντων το μέτωπο, θα καρποθούν την αγανάκτηση των πληγέντων. Οι οποίοι πληγέντες τους θεωρούν και αυτούς ελίτ και άθεοι ελίτ. Και μάλιστα του λένε: σηκωθείτε, φύγετε από εδώ πέρα. Το είπανε στον Ιμάμογλου, που είναι το πιο προοδευτικό υποτίθεται στοιχείο αυτή τη στιγμή στη σύγχρονη Τουρκία. Βλέπουμε λοιπόν ότι οι εκτιμήσεις που κάνουν οι αναλυτές, στην Ελλάδα κυρίως, είναι σε επίπεδο φαντασιακού και όχι υπαρκτού. Τα πραγματικά περιστατικά για τα γεγονότα στην Τουρκία μας δείχνουν άλλα. Ο Ερντογάν λοιπόν έχει το καρπούζι, έχει και το μαχαίρι, έχει το Σύνταγμα υπέρ του, έχει τους νόμους που εκπορεύονται εκ του Συντάγματος δικού του και έχει και το άρθρο 119, το οποίο. Καλό θα ήταν να μην ακούμε τους Έλληνες αναλυτές, να ακούμε τους Τούρκους συνταγματολόγους, τι λένε, που είναι οι ειδικοί. Εμείς δεν είμαστε ειδικοί, και εγώ αυτούς κάθομαι και διαβάζω. Λένε λοιπόν οι Τούρκοι συνταγματολόγοι, έχω δημοσιεύσει εδώ και μήνες σχετικό άρθρο για το 119. Έκτακτη ανάγκη. Πόλεμος που δέχεται η Τουρκία επίθεση ή συμμετέχει σε ομάδα συνασπισμό για να γίνει ένας πόλεμος κάπου αλλού ευρύτερος. Φυσικά φαινόμενα.
εδώ υπάρχει μια διχογνωμία στους Τούρκους συνταγματολόγους. Φυσικά φαινόμενα καθολικά ή φυσικά φαινόμενα τοπικά. Γιατί έχουμε ένα τοπικό φυσικό φαινόμενο, δεν έχουμε καθολικό στην Τουρκία. Και περίοδοι πανδημίας που είναι παντουρκικό φαινόμενο, όπως ήταν ο COVID. Οπότε εκεί λέει ότι μπορεί να αναβληθούν οι εκλογές για 6 μήνες, παράταση, και μετά για άλλους 4 και άλλους 4 και όσο διαρκεί η έκτακτη ανάγκη, όπου ο πρόεδρος διοικεί ως catch all leader, ως ενός ανδρός αρχή, λετά τη ΕΜΟΑ, το κράτος είμαι εγώ, με πίδελτα, με προεδρικά διατάγματα, τα οποία φέρνει ενώπιον της Εθνοσυνέλευσης για επικύρωση, όχι 40 μέρες όπως κάνουμε στην Ελλάδα, αλλά εντός τριμήνου. Και αν και εφόσον, λέει, μπορεί να συγκληθεί η Εθνοσυνέλευση. Ιδάλλως συνεχίζει έτσι από μόνος του. Τον συμφέρει να αναβάλει τις εκλογές για το Μάιο? Όχι. Γιατί αυτή τη στιγμή η αντιπολίτευση, ας πούμε, το αντιερντογανικό ρεύμα, δεν έχει συσπυρώσει μεταξύ του, δεν έχει καν ανακοινώσει. Σήμερα λέγανε θα ανακοινώσουν ποιο θα είναι αρχηγός, δεν ξέρω αν θα το ανακοινώσουν. Ποιος θα είναι το αντίπαλον δέος. Αλλά όλοι τους μαζί δεν συγκεντρώνουν την πλειοψηφία του αντιερντογανικού ρεύματος. Όπου στον πρώτο γύρο των εκλογών, εντάξει, οκ, θα καρποθούν και αυτοί κάτι. Στο δεύτερο γύρο όμως, το Ερντογάν του έλειπε, και αυτό νομίζω συνεχίζει, ένα 10% το οποίο θα το πάρει από αυτούς που θα έχουν ψηφίσει χαλαρά στον πρώτο γύρο και θεωρούν ότι δεν πρέπει να υπάρχει ακυβερνησία. Άρα δεν πιθανολογείται αναβολή των εκλογών. Όχι, όμως υπάρχει. Το άλλο, μισό λεπτό. Υπάρχει μια πραγματικότητα. 15 χοντρικά, λέω, εκατομμύρια κόσμο. Θα σας το πω γι' αυτό. Δεν δύναται στην πράξη. Ναι. Το έχει κρίνει το Συνταγματικό Δικαστήριο της Τουρκίας το 19. Το 19 είχαν δημοτικές εκλογές τον Ιούνιο. Υπήρχαν όμως περιοχές που τον προηγούμενο χειμώνα είχαν πληγεί από καταστροφές φυσικές. Όχι σεισμούς. Από πλημμύρες, λοιμούς, σεισμούς, λέω, καταποντισμούς, ξέρω, και τα λοιπά τέτοια φαινόμενα. Οπότε ζητήθηκε να αναβληθούν οι εκλογές για αυτές τις περιοχές και να πάνε τον Νοέμβριο το 19. Γίνανε προσφυγές από τοπικούς άρχοντες που λέγανε τι είναι αυτό, όχι, πρέπει να κάνουμε εκλογές και τα λοιπά κανονικά στην ώρα τους. Το Συνταγματικό Δικαστήριο δέχτηκε, τότε αυτοί έχουν Συνταγματικό Δικαστήριο, εμείς δεν έχουμε, για άλλους λόγους πάλι και δικαίωμα στους παθογένειες, δέχτηκε ότι μπορούν να γίνουν οι εκλογές αργότερα στις πληγήσεις περιοχές με παράταση της θητείας των ήδη εκλεγμένων από την προηγούμενη σεζόν. Θητεία. Άρα λοιπόν, θα πει ο Ερντογάν, κάνω εκλογές. Αυτές πιθανολογίες τώρα, δηλαδή είναι διακριτική ευκαιρία που το δίνει το Σύνταγμα, έτσι. Σωστά. Μπορεί να τις αναβάλει, όπως είπα, ολοκληρωτικά. Μπορεί και όχι. Μπορεί να τις αναβάλει μερικά. Αν τις αναβάλει μερικά, του το δίνει το δικαίωμα και το Συνταγματικό Δικαστήριο νομολογιακά, θα πει, κάνω εκλογές κανονικά. Η υπόλοιπη Τουρκία δεν έχει πάθει κάτι. Στην περιοχή όμως αναβάλλονται οι εκλογές για 6 μήνες, 9 μήνες, χρόνο, δεν νομίζω, αλλά κάπου εκεί στο εξάμηνο. Και παρατείνεται η θητεία των βουλευτών των εκλεγμένων από τα κόμματα όσοι έχουν στη Βουλή, για να υπάρχει η ολομέλεια, δηλαδή το πλέναρι να υπάρχει στην Εθνοσυνέλευση, σε κάθε περίπτωση να γίνεται όταν έχω την ψηφοφορία να υπάρχει και απαρτία, να μην υπάρχει έλλειμμα δηλαδή εκπροσώπησης. Ναι, αλλά πώς θα στηρίζει το πρόεδρος? Δεν θα έχει ψηφίσει ένα κομμάτι της τουρκικής επικράτειας? Δεν θα έχει ψηφίσει, αλλά οι βουλευτές του θα συνεχίσουν να υπάρχουν όσοι υπάρχουν τώρα με παράταση θητείας. Δηλαδή θα εκπροσωπείται. Περιοχή. Ωραία, δεν θα έχουν ψηφίσει όμως για πρόεδρο. Αυτό δεν είναι σημαντικό? Για πρόεδρο είναι σημαντικό, αλλά το θέμα είναι το εξής, ότι θα μπορούσε να τους πει ότι αυτοί που είναι οι εκπρόσωποι σας, οι βουλευτές σας κτλ., την ώρα που θα συγκληθούμε πάλι σε σώμα και αυτοί θα είναι με παράταση, να δώσουν, όπως θα το λέγαμε εμείς με τα ελληνικά δεδομένα, ψήφο εμπιστοσύνης ουσιαστικά, ναι ή όχι την εκλογή αυτή, οπότε πάλι εκπροσωπήστε. Άρα είναι ένα σενάριο, λέτε, λες Δημήτρη, να αναβάλει τις εκλογές τοπικά. Τοπικά, αλλά να τις κάνει συνολικά. Χωρίς να αποκλείσει το σενάριο να τις αναβάλει όλες συνολικά. Όχι, του δίνει το δικαίωμα και χωρίς να αποκλείσει. Θα κρίνει αυτός, ναι. Είναι στη διακριτική του ευχαίρεια, ό,τι θέλει αυτός. Δεν θέλει την άδεια, κάνει το Συνταγματικό Δικαστήριο. Ό,τι θέλει αυτός κάνει. Άλλωστε το ελέγχει το Συνταγματικό Δικαστήριο για να. Ναι, αλλά τέλος πάντων κάνει ό,τι θέλει αυτός από του Συντάγματος. Άρα λοιπόν, είτε θα κάνει τις εκλογές κανονικά, ή θα τις αναβάλει συνολικά, ή θα τις αναβάλει μερικώς. Έχει τη διακριτική ευχαίρεια. Δεν μπορεί να είμαι στο μυαλό του, θα κρίνει ακριβώς τι το συμφέρει. Όμως, πιθανολογώ ότι το συμφέρουν να γίνουν εκλογές κανονικά, γιατί κερδίζει χρόνο από την αντιπολίτευση, η οποία ακόμα είναι ζαλισμένη, μπορώ να πω, και δεν καρπούται το αντιερντογανικό ρεύμα. Ενδεχομένως, αν τις κάνει στο τέλος του χρόνου ή του χρόνου,
Αυτοί έχουν μπορέσει να ανακάμψουν. Μάλιστα. Λέει εδώ ο φίλος μου Σικάριο, για ρώτησε λέει τον κύριο Σταθακόπουλο. Ο Γκιουλέν από τις Ηνωμένες Πολιτείες είπε ότι αυτός ο σεισμός ενισχύει, επισπεύδει τον εσωτερικό εμφύλιο. Το συμμερίζεται ένα και δύο. Επειδή ο Ερντογάν θέλει ισχυρή οικονομική βοήθεια. Και μόνο ως φαίνεται αυτή τη στιγμή η Δύση μπορεί να την προσφέρει. Τι πιστεύει ο κύριος Σταθακόπουλος? Θα έρθει εγκύτερα με τη Δύση και θα έχουμε ξανά το Δέλτα Νιτάφ? Ναι, όλοι αυτοί έχουν προσφερθεί. Η Δύση, ξέρουμε ότι μανιωδώς θέλει να κρατήσει την Τουρκία στην αποδόπλευρα. Ο πρόεδρος Ερντογάν έχει δηλώσει επίσημα στη μεγάλη του ομιλία 9 Ιουνίου με το πέρα του 22 με το πέρα της ασκήσεως Εφές ότι στρέφω στην Ευρασία. Όχι άμεσα, ακαριαία, αλλά αυτός είναι ο προορισμός μας. Και εκεί θα κατευθύνω. Και έχει δώσει κατευθυντήριες και έχει δώσει και ορόσημα. Είπε, στα 100 χρόνια Τουρκικής Δημοκρατίας 29 Οκτωβρίου του 23 θα έχουμε το στίγμα μας. Στα 600 χρόνια από την άλωση το 2053 θα είμαστε στο G7. Και το 2071, σας αφήνω παρακαταθήκη λέει οι μελλοντικές γενιές, 1000 χρόνια παρουσίας Τουρκομάνων από τη μάχη του Μάτζικερτ στη Μικρά Ασία, θα είμαστε στις 3 leaders ηγέτιδες χώρες του κόσμου. Αυτό είναι το όραμα. Δεν σημαίνει ότι θα υλοποιηθεί, αυτό είναι το όραμα όμως. Αφήνει ένα όραμα. Άρα λοιπόν μας δείχνει που πάει. Η Δύση δεν θέλει να χάσει την Τουρκία, όχι γιατί αγαπάει τον Ερντογάν ή το νομικό σύστημα ή την κρατική υπόσταση της Τουρκίας. Θέλει τον χώρο, αυτό θέλει να τον ελέγχει αυτό. Είναι ένας χώρος κλειδί. Να το σκεφτούμε πώς είναι η Τουρκία, πώς μπαίνει μέσα στην Ασία και να σκεφτούμε ότι είναι μια κλειδαριά, να το οπτικοποιήσουμε λίγο, ας είμαστε στο ραδιόφωνο, να δώσουμε εικόνα. Είναι ο αφαλός της κλειδαριάς είναι η Ελλάδα και ο μηχανισμός της κλειδαριάς είναι η Τουρκία. Ο αφαλός χωρίς τον μηχανισμό δεν λειτουργεί, ο μηχανισμός χωρίς τον αφαλό δεν λειτουργεί. Άρα μας βλέπουν σε ενιαίο χώρο, γι' αυτό βρείτε τα, γι' αυτό οι χαρές του πρέσβη τον είπα στην Άγκυρα. Βρείτε τα παιδιά, όχι γιατί σας αγαπάμε, νομίζετε ότι σας αγαπάμε, τον εαυτό μας αγαπάμε και τα συμφέροντά μας. Αλλά έτσι σας λέμε ότι σας αγαπάμε και θέλουμε να είστε ήρεμοι και να είστε αντάχετε ειρηνικά μεταξύ σας. Άρα με τη σπουδή αυτή τη δική μας δεν συμφωνείτε? Εντάξει το ανθρωπιστικό λέτε πεδίο. Καμία σχέση. Μέσα σε μεγάλους πολέμους γεννιέται ο ανθρωπισμός. Ο Ερυθρός Σταυρός γεννήθηκε μέσα στην εξοντοτική μάχη Αυστριακών, Γάλλων, Ιταλών στο Σολφερίνο. Ο Ρίγκος Δινάν τότε σκέφτηκε τον ανθρωπισμό και τον Ερυθρό Σταυρό. Ορθώς. Αλλά στην ιστορία τα φυσικά φαινόμενα ουδέποτε έχουν σταματήσει τους πολέμους. Οι πόλεμοι, και το ξεχνάμε, γίνονται μέσα σε λοιμούς, σεισμούς, καταποντισμούς και οι πρόγονοί μας το 1821 περισσότερο πέθαναν από χολέρα και τύφο παρά από το σπαθί του Τούρκου. Μέσα στους πολέμους. Και το ξεχνάμε στην ιστορία. Οι πόλεμοι γίνονται παράλληλα με τα φυσικά φαινόμενα και τις ασθένειες και τις πανδημίες. Και ο ανθρωπισμός γεννιέται ακριβώς μέσα στις μεγάλες πληγές του πολέμου ή των φυσικών καταστροφών. Αλλά το ένα δεν αναιρεί το άλλο, δεν αναστέλει το άλλο. Λειτουργούν παράλληλα. Και βαφκαλίζονται και φαντασιώνονται πράγματα ανύπαρκτα. Όσοι νομίζουν ότι επειδή κάναν αγκαλιές χθες οι δύο υπέξ, ότι ξαφνικά θα πάμε στην επόμενη μέρα. Ή επειδή είπε ο Αμερικανός αυτό. Ο Αμερικανός είπε αυτό γιατί τα συμφέροντά του είναι τέτοια. Δεν το συμφέρον της Ελλάδος ούτε καν της Τουρκίας. Κάνω λίγο το σταθερό σας ανήνα σύρματο, επιστρέψτε κοντά στη βάση. Είμαι δίπλα ακριβώς. Τότε δεν ξέρω, μήπως η φόρτιση. Έχουμε και αρκετή ώρα. Άρα λέτε, κύριε Σταθακόπουλε, ότι σαφώς και χρειάζεται, αν σου δίνει ένα παράθυρο αυτή η ιστορία, αλλά χρειάζεται υποόρους και προϋποθέσεις. Μην ξεχνάμε ότι μέχρι και πριν 10 μέρες μας απειλούσαν να μας πλήξουν στην Ακρόπολη. Και το 99 κάναμε το ίδιο και μετά τι έγινε. Σωστό. Σωστό. Δηλαδή, έχουμε κοντή μνήμη, ρε παιδί μας. Αυτό το πράγμα είναι κακό δηλαδή με εμάς. Από εκεί και πέρα, λοιπόν, για να το συνοψίσω, θεωρώ ότι δεν θα φέρει κάτι. Για το ερώτημα, να απαντήσω στο ερώτημα, μην πω καμά φέρετε. Θεωρώ λοιπόν ότι η Δύση θέλει να κρατήσει την Τουρκία από εδώ. Το δούνου του δεν θα το πάρει τη βοήθεια η Τουρκία, γιατί είναι θέμα λογικής του Ερντογάν. Ο Ερντογάν και γενικά η Τουρκία ζούσε και ζει από τα μαύρα χρήματα, το γνωρίζουμε αυτό. Τα μαύρα χρήματα βγαίνουν. Τώρα από το mediation που κάνει, από τη διαμεσολάβηση που κάνει στον πόλεμο με την Ουκρανία και τη Ρωσία, είναι συνδετικός κρίκος της αποκλεισμένης Ρωσίας με τον εξωκόσμο, δεν τα ξεχνάμε αυτά, πιο πριν ήταν του Ιράν και συνεχίζει. Εμπόριο ναρκωτικών όπλων
μετακινήσεις πληθυσμών, τράφικιν ανθρώπων, χρήσος, μέχρι και τα μαϊμού ρούχα που γνωρίζουμε, ρολόγια κτλ. Το εμπόριο, συν τον τουρισμό. Και από εκεί και πέρα, όλο πτωχεύει, ουδέποτε πτωχεύει. Ο μέσος Τούρκος ζει με μισθό, ξέρω εγώ, 100-200 δολάρια φανερά, αλλά υπάρχει μια ανοχή από τους ελεγκτικούς οργανισμούς αναφορικά με το μαύρο χρήμα το οποίο βγαίνει με ποικίλους τρόπους, ούτως ώστε να μην υπάρχουν κοινωνικές εκρήξεις, και δεν βλέπουμε κοινωνικές εκρήξεις. Οι Τούρκοι δεν έχουν κάτσει μπροστά στα ATM ποτέ να κλαίνε, όπως λέγαμε εμείς το 2015, παρότι περνάνε τρομερά δύσκολα κι αυτοί. Το ψωμί και αλάτι και το ψωμί και ελιά και ψωμί και κρεμμύδι είναι ο κανόνας σε φτωχά μέρη του πληθυσμού, όχι μόνο στην επαρχία, η φτωχή επαρχία, αλλά ακόμα και στις παρακουπόλεις και στα περίχωρα των μεγάλων πόλεων. Σαφώς υπάρχουν τεράστιες κοινωνικές διαφορές, τεράστιες. Δηλαδή έχει εξαφανιστεί η μεσαία τάξη τελείως και ουσιαστικά έχουμε παύτουχους ανθρώπους που κάνουν ασκούν το λειτουργήμα, το επάγγελμα του χαμάλ. Δηλαδή στον νόμο μεταφέρουν πράγματα μέσα στα στενά δρομάκια των μεγάλων πόλεων που δεν παίρνουν αυτοκίνητα, εύκολα τουλάχιστον. Και από εκεί και πέρα έχουμε πάμπλουτους, θα λέμε πάμπλουτους, μιλάμε για πλούτη ανθρώπων που μπορεί να ξεπερνούν, ας πούμε, την οικονομία της Ελλάδος σε επίπεδο εταιρείας, ας πούμε. Όλο αυτό δίνει μαύρο χρήμα στην Τουρκία, το οποίο πρέπει σε τακτά χρονικά διαστήματα να φανερώνει σε ένα διεθνές δημόσιο ποθενέσχες. Για να το κάνει αυτό, συχνά παίρνει δάνεια ή τέλος πάντων επενδυτικής μορφής δάνεια, τα οποία αποπληρώνει πολύ πολύ γρήγορα. Γιατί ξέρουμε ότι και στον ιδιωτικό και στο δημόσιο τομέα, όταν θες να παίρνεις μαύρο χρήμα, παίρνεις ένα δάνειο και μέσω του δανείου το αποπληρώνεις γρήγορα, έχεις ξεπλύνει αμέσως το πόθεν έσχε σου. Άρα λοιπόν αυτό είναι μανούλα σε αυτό η Τουρκία να το κάνει. Θα πάρει λοιπόν χρήματα από Κατάρ, Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, θα πάρει από Κινέζους, θα πάρει από Ρώσους, θα πάρει από διαφόρων και ποικίλων μορφών βοήθεια. Θα πάρει από την Ευρώπη ασυζητητή και θα τη δεχτεί με μεγάλη χαρά. Έχει το ταμείο, όπως είπαμε, αποκατάστασης καταστροφών φυσικών, αποκρατήσεις που κάνουν στους μισθούς δημοσίων, ιδιωτικών υπαλλήλων και συνταξιούχων. Οι μεγάλες εταιρείες ήδη, αυτές που κατηγορούνται ως μπεσλίτσετε, δεν εμπλέκονται άμεσα μόνο μέσω θυγατρικών στα συζημίες που γίνανε εκεί, αλλά βγάλαν ανακοίνωση, το είδα την πρώτη μέρα κιόλας, σε μαύρο φόντο, που λένε ότι είμαστε παρόντες και θα στηρίξουμε και θα βοηθήσουμε αφιλοκερδώς στην ανοικοδόμηση. Δηλαδή θα φτιάξουμε πάλι τις δομές, τους δρόμους που έχουν καταστραφεί, τα αεροδρόμια, αεροδιαδρόμους κτλ. Να υπάρξει γρήγορη βοήθεια και πρόσβαση στις περιοχές εκεί. Και από εκεί και πέρα, ό,τι μπορούμε να φτιάξουμε σε δομές δημοσίων κτηρίων, δηλαδή σχολεία, γήπεδα, στάδια, θέατρα, πολιτιστικά, ό,τι μπορούμε να κάνουμε, θα το φτιάξουμε στο εργολαβικό, μόνο στο έξοδο κατασκευής. Δηλαδή δεν θα έχουμε εργολαβικό κέρδος. Άρα λοιπόν, βλέπουμε ότι τρέχουν οι πάντες να συνδράμουν, να ορθοποδήσουν όσο πιο γρήγορα γίνεται. Αυτό το καρπούται ο Τούρκος Πρόεδρος, ο οποίος είναι ένα σημείο αναφοράς. Άρα λοιπόν, η Δύση θέλει να την κρατήσει, είναι μια ευκαιρία ακόμα να κρατήσει την Τουρκία από εδώ. Δεν είμαι σίγουρος ότι αυτό αρκεί για να κρατηθεί η Τουρκία από εδώ, γιατί υπάρχει ένα 70% άσχετα ότι ψηφίζουν αντιαμερικανικού ρεύματος στην Τουρκία. Θεωρούν πρώτο εχθρό της Τουρκίας στην Αμερική. Αυτό δεν αλλάζει επειδή έγινε ο σεισμός και επειδή έγινε ο σεισμός σε μια περιοχή που δεν έχει καμία σχέση, λάθος όπως το συγκρίνει αυτό, του σεισμού Κωνσταντινούπολης 1999 με του σεισμού εδώ. Είναι άλλο το ένα. Είναι σαν να έχει γίνει σεισμός. Τώρα ξέρω που μπορεί να είναι αδόκιμο και να ακουστεί κάπως, τέλος πάντων, δεν από ονόματα. Είναι σαν να έχει γίνει σεισμός σε μια κεντρική περιοχή που είναι η διοίκηση και να έχει γίνει και ένα σεισμός στι τοχογειτονιές των ταλέπορων, ας πούμε, ξέρω εγώ. Άθλιον του Βίκτορ Ουσουκό. Δηλαδή δεν έχει καμία σχέση το ένα με το άλλο. Πώς να το κάνω. Δεν έχει καμία σχέση. Εξάλλου η κεντρική διοίκηση της Τουρκίας ξέρει ότι είναι εχθρική περιοχή. Δηλαδή δεν καρπούται ο ένας ή ο άλλος κάτι από εκεί. Το ξέρουν αυτό. Άρα λοιπόν και στο θέμα της οικονομίας νομίζω ότι πάλι λάθος προσέγγιση έχουμε γενικώς εδώ στην Ελλάδα στην ανάλυση που κάνουμε. Στο θέμα το γεωπολιτικό πάλι λάθος νομίζω ότι τα βλέπουμε. Στο θέμα το θέμα του ανθρωπισμού και τα λοιπά, ναι μεν, αλλά λάθος και αυτό το ερμηνεύουμε. Γιατί ξαναείπα, μέσα σε σκληρούς πολέμους γεννιέται ο ανθρωπισμός. Αλλά το ένα δεν αναιρεί το άλλο.
Είπαμε πώς γεννήθηκε ο Ερυθρός Σταυρός μέσα στη μάχη Σολφερίνο. Το μαθαίναμε από το σχολείο. Δημήτρη, και μόνο η σπουδή του Αμερικανού πρέσβη στην Άγκυρα να μας πει τι υπέροχη εικόνα ο εναγκαλισμός των δύο υπέξει, νομίζω ότι τα λέει όλα. Αυτό κουμπώνει με τις εξελίξεις και με το Ισραήλ και με το αποτέλεσμα των Κυπριακών εκλογών για μια συνολικότερη διευθέτηση με αμερικανική σφραγίδα. Ναι. Ναι, λοιπόν, αυτό που κατάλαβα εγώ τώρα σε σχέση και με τις κυπριακές εκλογές και γενικώς τι στείνεται. Ναι, η Δύση δεν είναι ακόμα διατεθειμένη να χάσει την Τουρκία. Τι σημαίνει όμως τώρα αυτό? Σημαίνει ότι έχει και εναλλακτική. Αν νομίζει κάποιος ότι η Δύση δεν έχει εναλλακτική, πλανάτε πλάνη τραν. Και θα τη δούμε να εξελίσσεται αυτή η εναλλακτική όταν η Δύση θεωρήσει, η Αμερική δηλαδή, ότι χάνεται η Τουρκία. Θα το καταλάβουμε όταν θα αρχίσουμε να βλέπουμε την Αμερική να μην ασχολείται με το τι κάνει η Τουρκία. Τότε θα πούμε άλλα γιάκτα έστ, ο κύβος ερήχθη, η Τουρκία είναι αλλού πλέον, επομένως εμείς είμαστε το σύνορο της Δύσης πλέον και όχι η Τουρκία, το προθυμένο σύνορο της Δύσης, και επομένως η σύγκρουση των πολιτισμών, αν ποτέ γίνει όπως θα αναφέρει ο Χάντιγκτον, θα είμαστε αντίπαλοι με την Τουρκία, όχι μόνο σε τοπικό επίπεδο διαφορών, αλλά σε παγκόσμιο επίπεδο διαφορών. Ένα αυτό. Δεύτερον, στην Κύπρο είδαμε την αξής παραδοξότητα και δεν είναι μόνο αυτό που λες. Είδαμε δύο υποψηφίους εγνωσμένου κύρους και διπλωμάτες και τα λοιπά. Δεν μου πεις, ας πούμε, το Μαυρογιάννη ήταν και αριστερός, υποστηρίχθηκε όμως από το ΑΚΕΛ και εκεί μαζεύτηκε το σύνολο αυτών που ήταν υπέρ του σχεδίου ΑΝΑΝ. Σε ένα φαντασιακό, πιο σύνθετο βέβαια, αλλά για να δώσουμε έτσι ένα στίγμα. Δηλαδή αυτό εισέπραξα εγώ από κουβέντες με φίλους Κυπρίους. Και αυτό έβλεπα. Ότι όσοι ήταν υπέρ του σχεδίου ΑΝΑΝ συγκεντρώθηκαν γύρω από τον Μαυρογιάννη. Ως επιτοπλίστων, έτσι, όχι αναγκαστικά. Και όσοι ήταν υπέρ, κατά του σχεδίου ΑΝΑΝ, συγκεντρώθηκαν πάλι σε ένα φαντασιακό, δεν ξέρω γιατί, στον Νίκο Χριστοδουλίδη, όταν και οι δύο, το γενικό αφήγημα προεκλογικά ήταν ότι θέλουμε διζωνική δικοινοτική. Έτσι, ομοσπονδία, κάτι το οποίο κατά πάσα πιθανότητα έρχεται σε αντίθεση με το ευρωπαϊκό κεκτημένο, το οποίο ευρωπαϊκό κεκτημένο δεν μπορεί να αναγνωρίζει ότι κάποιος διοικεί με βάση την καταγωγή των θρησκευμάτων του. Δηλαδή, πώς θα έχουμε μια ευρωπαϊκή χώρα που θα διοικείται εκ περιτροπής με ανθρώπους οι οποίοι το γνώρισμα της διοίκησης θα είναι και η ποσόστοση σύμφωνα με την καταγωγή και το θρησκευμα. Πράγμα που δεν δέχεται το ευρωπαϊκό κεκτημένο. Άρα λοιπόν βλέπουμε κάτι παραδοξότητες που μέλη να τις δούμε πώς θα εξελιχθούν. Όμως, εκείνο το οποίο εισέπραξα ήταν ότι οι Βρετανοί που εμπλέκονται στην Κύπρο, έτσι ιστορικά, περισσότερο θα θέλανε το Μαυρογιάννη, και οι Αμερικανοί χαίρονται, νομίζω και το Ισραήλ, που βγήκε ο Χριστοδουλίδης. Αυτό δείχνει μια κατευθυντήρια σε αυτό που είπες, δείχνει ένα τροχιοδεικτικό προς τα που πάμε. Πάμε Ισραήλ, Τουρκία, Κύπρος, Ελλάδα κτλ. Άρα παιδιά, να μια ευκαιρία τώρα. Μήπως να ξανακάτσουμε στο τραπέζι να συζητήσουμε. Όπου εκεί βεβαίως είμαστε μανούλες στην Ελλάδα, είμαστε πολύ ειδικοί να παρουσιάζουμε τις οδυνηρές εθνικές ήττες ως αναγκαίο κακό, το λεγόμενο νίτο, δεν υπάρχει εναλλακτική, μάλιστα. Δεν υπάρχει εναλλακτική. Alternative κτλ. Όπου τι να κάνουμε, χρυσώνουμε το χάπι, κάνουμε τα πικρά γλυκά και λέμε έτσι είναι και τι θέλετε. Ήδη το λένε. Τους ακούμε στα ΜΜΕ τους αναλυτές. Και τι θέλετε, πόλεμο? Όχι, παιδιά, δεν θέλουμε πόλεμο. Θέλουμε να είσαστε οργανωμένοι και να έχετε 100 εναλλακτικές και να ξέρετε ότι όταν κάνει κίνηση ο ένας έτσι, έχεις εσύ αντίλογο και ότι σε κάθε περίπτωση όταν θα σηκωθείς από το τραπέζι, θα είσαι ο ηττημένος. Γιατί αυτή τη στιγμή είσαι το 100%. Όταν θα σηκώσει από το τραπέζι, δεν θα έχει το 100%, θα έχει λιγότερο. Άρα θα έχει κερδίσει ο άλλος που αυτή τη στιγμή έχει 0. Και γίνεσαι συνομιλητής με τον καταπατητή. Έχω τους τίτλους του οικοπαίδου μου και έχω τον καταπατητή του αμφισβητή και πάμε στο δικαστήριο ή δεν ξέρω όπου ενώπιον διαμεσολαβητή ή διαιτητή να το λύσουμε και σηκωνόμαστε και του έχω δώσει μέρος περιουσίας μου. Και λέω τι να κάνω, δεν θέλω πόλεμο. Ναι, αλλά ξεχνάμε τι λέγανε οι παππούδες μας. Τούρκον είδες άσπρα θέλει και άλλον είδες και άλλα θέλει. Τα άσπρα οι αξέδες, τα σημαίνια νομίσματα. Δηλαδή δεν τελειώνει αυτό. Δηλαδή, αν πάρουν ένα, θα θέλουν δύο και τρία και τέσσερα. Και δεν τελειώνει όποιος το νομίζει αυτό το πράγμα. Δεν είναι θα κάνει με τη Σουηδία ή τη Δανία απέναντί σου, να κάνει με την Τουρκία. Είτε είναι το Ερντογάν, είτε είναι των μετακεμαλιστών, είτε είναι δεν ξέρω ποιο μεθαύριο.
Και μάλιστα όταν θα βάλει αυτός ο κάποιος το προσωπείο πάλι της Ευρώπης και θα αγαπήσει, ξέρω εγώ, την Ευρώπη ή την Αμερική, αν συμβεί αυτό η κολοτούπα στην κεντρική δίκη της Τουρκίας, διότι είπαμε γενικά ο λαός είναι αντιαμερικανός αυτή τη στιγμή, τότε η Ελλάδα θα χάσει πάλι έναντι του πεδίου αξιολόγησης που κάνουν αυτοί. Θα ξαναβούμε σε δεύτερη μοίρα, γιατί η Τουρκία είναι 8 φορές και πάει προς 10 φορές μεγαλύτερη μας πληθυσμιακά και ως αγορά. Και μην ξεχνάμε ότι η Τουρκία πάντοτε κάνει τη βρώμικη δουλειά για τους συμμάχους. Δηλαδή πάει για λογαριασμό τους και βγάζει το βίντεο από την τρύπα. Πράγμα που εμείς, για μένα ορθώς, αλλά δεν είμαστε διατεθειμένοι να κάνουμε. Δεν κάνουμε. Άρα μας στέλνουν βεβαίως ως χώρο, μας στέλνουν ως βάση, αλλά μέχρι εκεί. Από εκεί και πέρα, παιδιά, βρείτε τα. Όχι γιατί είμαστε φιλέλληνες. Βρείτε τα γιατί τα συμφέροντά μας είναι να τα βρείτε και δεν θέλουμε την Τουρκία να αυτονομηθεί ή να πάει προς την Ευρασία. Δεν μας συμφέρει στην παρούσα ιστορική φάση της ανθρωπότητας. Όμως τα πράγματα είναι ρευστά μεν, έχουν τάσεις δε προς το που πάνε. Και αν θες την προσωπική μου, Γιώργο μου, την προσωπική μου άποψη, δεν ξέρω αν θα ζούμε προς το μέλλον, η σύγκρουση των πολιτισμών, το προφητικό βιβλίο του Χάντινγκτον, θα γίνει. Είναι αναπόφευκτο. Και θα είναι με βάση το ενεργειακό, τους υδάτινους πόρους και το διατροφικό και σαφώς το δημογραφικό. Διότι ο υπόλοιπος κόσμος, ο μη δυτικός κόσμος, ας πούμε δυτικό κόσμο, την Ευρώπη και τις ΗΠΑ, το λέω καταχρηστικά, είναι περίπου 1 δις, και ο υπόλοιπος κόσμος είναι περίπου 6 δις και αυξάνεται. Είναι νομοτελειακό, είναι δημογραφικό, είναι πρακτικό. Δεν μπορεί πλέον η Δύση με τη λογική της απεικιοκρατίας και του βούρδουλα κάποτε να έχει τις πηγές, τους πόρους, να φτιάχνει τεχνολογία και να επιβάλλεται στους πολλούς. Αυτό νομοτελειακά ολοκληρώνεται, κλείνει αυτός ο κύκλος της ιστορίας της ανθρωπότητας και θα κλείσει οδυνηρά και η εκδίκηση του άλλου κόσμου για την εκμετάλλευση που πέρασε από τη Δύση τους προηγούμενους αιώνες της απεικιοκρατίας θα είναι σκληρός. Μάλιστα η Δύση αυτή τη στιγμή αρέσκεται σε μια αυτοκριτική, να αυτομαστιγώνεται κιόλας. Μιλάμε για τους κατάχρηση αναφερόμενους στα ατομικά δικαιώματα και στα δικαιώματα, όπου εκεί αυτομαστιγωνόμενοι λέμε ότι, κοίταξε να δεις, δεν με νοιάζει εμένα τα συμφέροντά μου και πώς θα επιζήσω εγώ σε δυτικός κόσμος και πολιτισμός. Με ενδιαφέρει ότι και ο τάδε, ξέρω, κατετραγμένος κτλ. Έχει δικαιώματα, ναι, έχει δικαιώματα, έρχεται σε ευρωπαϊκό έδαφος, σαφώς. Πλην όμως έρχεται και σου λέει θα επιβάλλω τον δικό μου αξιακό κώδικα. Αυτό έρχεται σε αντίθεση με το ευρωπαϊκό κεκτημένο, το οποίο ευρωπαϊκό κεκτημένο λέει για ισότητα δικαιωμάτων και όχι εκμυδένιση και υποχώρηση των δικαιωμάτων, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όπως τα έχουμε κερδίσει με αίμα και πόνο μεταξύ μας στον δυτικό πολιτισμό. Άρα λοιπόν έχουμε πολλές παραδοξότητες, θα τις βρούμε μπροστά μας, τις βάζουμε κάτω από το χαλί τώρα, είναι παρούσες, σε λεπτομέρειες φαίνονται με φυσικά φαινόμενα, με γεωπολιτικά ενδιαφέροντα, με τις χώρες σε τοπικό επίπεδο και τις τορές και τις κόντρες, τα συμφέροντα, όμως υπάρχει μια γενική εικόνα, που η γενική εικόνα είναι που πάει η ανθρωπότητα. Και η ανθρωπότητα νομίζω ότι πάει, συγγνώμη για την έκφραση, πάει κατά διαόλου. Αυτό είναι το δικό μου έτσι, απάνθισμα, αν θέλει, στην εμπειρία μου των 58 ετών, με τον οποίο 33 τώρα συναπτά δικηγορίας και 27 δάσκαλος. Η εμπειρία μου λοιπόν ως άνθρωπος και ως δάσκαλος και ως πατέρας, και ως μεγάλος πια, σε λίγο σε τρίτη ηλικία, προς τους νεότερους είναι ότι παιδιά πρέπει να το πάρουμε αλλιώς και επανανθρώπινα και εδώ και τα λοιπά. Και η υποχώρηση και αν μην έχουμε φθορές και τριβές γιατί έτσι θα έχουμε ευδαιμονία, δεν στέκει πουθενά. Χάνεται η αριστοτελική μεσότητα, δημιουργείται ύβρις καθ' υπερβολήν που κάνουν οι άλλοι εις βάρος μας και εμείς κάνουμε στον εαυτό μας ύβρη κατέληψη. Χάνει τη μεσότητα. Το μη πόλεμος δεν είναι μεσότητα. Η ειρήνη είναι η εξισορρόπηση αντίρρομων δυνάμεων. Αυτό χάνεται λίγο-λίγο. Νομίζω ότι και ο πολιτικός κόσμος και κυρίως οι σύμβουλοι των πολιτικών μας στην Ελλάδα πρέπει να τα βλέπουν τα πράγματα και μέσα στην ιστορική τους διάσταση, να υπολογίζουν και τη γνώμη του κόσμου και όχι μόνο τον κόσμο που είναι σοφός όταν του ψηφίζει κάθε 4 χρόνια και μετά ο κόσμος είναι ανώριμος τα υπόλοιπα χρόνια. Αυτή η παραδοξότητα και αυτό είναι παγκόσμιο φαινόμενο. Πρέπει να το πάρουμε αλλιώς. Και όσοι τώρα βαυκαλίζονται για να κλείσω με τα θέματα της διπλωματίας των σεισμών κτλ. Και ότι πλανώνται πλάνοι μικράν, απλώς μαγειρεύονται πράγματα τα οποία δεν θα καταλάβουμε πώς μας ήρθαν και θα λέμε αχ, τι ωραία
Δεν θέλαμε και πόλεμο, γλιτώσαμε και τον πόλεμο. Τι ωραία, και μετά θα ψαχνόμαστε να δούμε τι χάσαμε και πότε χάσαμε και πότε πήγε τον γκολ. Δημήτρη Σταθακόπουλος, θέλω να τον ευχαριστήσω θερμά για αυτή την εκτεταμένη ανάλυση σήμερα. Α, ο φίλος ο Νίκος από τη Ρόδο λέει, πριν κλείσετε, ναι, να βλέπουμε, λέει, όμως ότι και το κράτος στην Τουρκία συμμετείχε και ενθάρρυνε στην κακής ποιότητας ανοικοδόμησης περιοχής, κάνοντας πολιτική σε βάρος ασφάλειας, δηλαδή μέσω του ανεπαρκούς νομοθετικού πλαισίου στις κατασκευές που εξασφάλιζε χαμηλό κόστος αλλά και απουσία ελέγχου. Αλλιώς δεν θα βλέπαμε χάρτινα πολυόραφα πάνω στο ρήγμα. Η νομοθεσία, η πολεοδομική στην Τουρκία είναι πολύ σκληρή. Όμως, επειδή γινόντουσαν πάρα πολλές παραβιάσεις με επαξίες που δινόντουσαν στους τοπικούς αξιωματούχους της πολεοδομίας, της εκάστοτε, ήταν τόσες πολλές που ήρθε το κράτος και έδινε αμνηστία. Δηλαδή τελικά να μην τιμωρηθούν. Αυτό λοιπόν βρήκανε τώρα μπροστά τους οι Τούρκοι. Ξαναλέω όμως ότι ο Τούρκος πρόεδρος είναι στο απειρόβλητο υπό ποια ανένεια. Εγώ έχω την πρόθεση, υπογράφω και λέω να εφαρμοστούν οι νόμοι. Και οι νόμοι είναι καλοί. Το ότι εσείς ως αξιωματούχοι δεν τους εφαρμόζετε. Φταίτε εσείς. Φταίτε εσείς. Φταίτε εσείς, διότι σας έχω δώσει, έτσι γίνεται σε όλα τα κράτη του κόσμου, σας έχω δώσει νομοθετική αξιοδότηση. Εξοδοτήσεις, αυτό κάνει ο πρωθυπουργός ή ο πρόεδρος. Δεν είναι εξοδοτήσεις σε υπουργούς, σε υπηρεπουργούς, σε γενικούς γραμματείς, σε δημόσιες υπηρεσίες. Είναι κατά εξοδότηση. Δεν φταίει λοιπόν ο πρόεδρος που έχει πει, παιδιά, εδώ να γίνουν έτσι και άλλοι δεν τα εφαρμόζουν. Και είναι η κολλητή του. Θα τιμωρηθείτε. Μάλιστα. Και α είναι κολλητή του η μεγάλο εργολάβη και το σύστημα και α του έχει διορίσει. Έτερο να εκάτερο. Ξέρουμε από την Οθωμανική περίοδο και στην ιστορία και τη Ευρώπη και τη δικιά μα ότι στη μάσα είμαστε μαζί. Το πρόβλημα είσαστε αναλώσιμοι εσεί. Εσεί θα την πληρώσετε, όχι εγώ. Σαφές. Αυτό είναι γνωστό. Ούκο λοιπόν, λίγα παραδείγματα. Σωστά. Και στι δύο πλευρέ. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Σταθακόπουλε. Εγώ για τον χρόνο σήμερα όλη η εκπομπή ήταν μαζί μου. Έκανα την πλήρη ανάλυση, ελπίζω θα μείνει τώρα στο αρχείο και όσοι ενδιαφέρονται θα ακούσουν και θα το ξανακούσουν και νομίζω ότι μάλλον θα επαληθευτώ. Καλή σας ημέρα. Καλή μέρα. Λοιπόν.